Δημοκρατίας και υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθήνα, στην Όλγα την Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλό σας μεσημέρι. Το μεσημέρι, σας μας ακούν. Τι κάνετε? Πολύ καλά, είμαστε σε προεκλογική κίνηση. Βέβαια. Γιατί επιστήμως ξεκινήσαμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το απόγευμα νομίζω είναι η θυροκόλληση, οπότε... αλλά εσείς ήδη... Να σας πω κάτι, δύο εβδομάδες έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έλατε, βέβαια. Ο Πρωθυπουργός τόσοι άλλους μας είπε ότι θα πάμε σε εκλογές σε προεκλογών. Άλλο που μας καθυστέρησε το τυπικό της ενημέρωσης. Ποιο είναι του Δημοκρατίας. Σωστά. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας και τι διαφέρει από τις ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές, κυρία Κεφαλογιάννη? Ναι, κύριε Τιγρυντάκη, νομίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση ουσιαστικά ολοκληρώνει το δεκαετής κύκλος της κρίσης. Ο κύριος Τσίπρας είναι παιδί της κρίσης και η κυβέρνησή του ήρθε ακριβώς λόγω της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώνεται ένας πολύ αρνητικός κύκλος για την χώρα και μετά τις εκλογές που θα έχουμε τις εθνικές στις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, ένας κύκλος ρεαλιστικής αισιοδοξίας, οράματος για μια πραγματικά σταθερή Ελλάδα που με ανάπτυξη μπορεί να προσφέρει όρους ευημερίας για όλους και ένα κοινωνικό κράτος που να στηρίζεται σε πραγματικές βάσεις. Το μήνυμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μήνυμα προς όλους, ένα μήνυμα ενωτικό, μετά από πολλά χρόνια διχαστικού λόγου, μετά από πολλά χρόνια πολιτικών λογικών, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες με την πρόθεση να πείσει με το πρόγραμμά της, με το θετικό πολιτικό της λόγο, όσο τους να δούμε περισσότερους πολίτες να έρθουν κοντά μας, ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν σε προηγούμενες εκλογές ή ακόμα και στις ευρωεκλογές. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει απέναντι και ένα τελείως διαφορετικό ήθος και ήθος στην προσέγγιση των πολιτών, αλλά και στην επόμενη μέρα άλλο ήθος εξουσίας από αυτό που είδαμε αυτά τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση ένφια 30% μεσοσταθμικά το 2020, συντελεστής ΦΠΑ από το 13% στο 11%, κάτι μου θυμίζει αυτό. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, αυξήσει 7,5% στον κατώτατο μισθό το 2020 και 2021. Διπλασιασμός επενδύσεων ως το 2025, λίγες πτυχές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μας, δώστε μας ένα σχόλιο. Νούμερο 1, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον πεπραγμένα. Δεν είμαστε πίσω στο 2015 και παρόλο που εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά, με ενδιαφέρει το μέλλον, με ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον, δεν μπορώ να μην ξεχνάω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήρθε στην εξουσία τάζοντας ελπίδα, έκανε όλα τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί. Να θυμίσω ότι είχε υποσχεθεί τότε ότι θα καταργήσει τον ένφια και όχι απλώς δεν τον κατάργησε, αλλά τον αύξησε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι σαφές ότι κανένας πλέον δεν πιστεύει τα ψέματα και τις εξαγγελίες τις προεκλογικές του κυρίου Τσίπρα, γιατί έχουν δει πάρα πολύ καλά ότι δεν ισχύουν την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το σχόλιο που έχει γίνει και κεντρικά από τη Νέα Δημοκρατία, και θα το επαναλάβω κι εγώ, είναι ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας και είναι κακός αντιγραφέας του δικού μας προγράμματος, των δικών μας θέσεων. Με προλάβατε. Ότι είναι κακός αντιγραφέας, διότι όταν εμείς λέμε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, συνολικά μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, όχι μόνο σε κάποιες υπηρεσίες ή κάποια προϊόντα, εμείς αυτό δεν το λέμε χωρίς να το έχουμε κάνει και πράξη, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά μειώθηκε το ΦΠΑ από το 23% που ήταν τότε στο 13%. Και μάλιστα αυτό είχε ευνοήσει πάρα πολύ και το τουριστικό πακέτο και είχε δώσει μια όθηση, αν θέλετε, στην ανταγωνιστική. Για όσους γνωρίζουν, ξέρουν και τη δική σας παρέμβαση για να γίνει αυτό. Ήταν προφανώς τότε μια προσπάθεια. Ήταν υπουργός τουρισμού τότε και πιέσατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ για το τουριστικό πακέτο για να μπορούμε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως. Εδώ θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον τουρισμό, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να έχουμε μια τουριστική προσφορά όμως υψηλής ποιότητας και όχι αυτό που είδαμε τα επόμενα χρόνια με το να μετράμε μόνο τις αφίξεις και όχι τα έσοδα. Θα σας πω λοιπόν ότι δυστυχώς έρχονται τώρα και μας υπόσχονται ότι θα επαναφέρουν τον ΦΠΑ εκεί που τον βρήκαν το 2014. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όχι, και μάλιστα τον πάνε στο 11%, που είναι και λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει ο ΦΠΑ ο μικρό, ο χαμηλός στο 11%. Ο κ. Μητσοτάκης το είχε ήδη δηλώσει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ότι η πρόθεση είναι ο φόρος της τέμενης αξίας
να μειωθεί στο 21 και στο 11% από το 23 και από το 13% που είναι σήμερα και προφανώς θα παραμείνει ο χαμηλός συντελεστής στις υπηρεσίες και προϊόντα που υπάρχει ο χαμηλός συντελεστής. Το λέω αυτό γιατί είναι και μια σπέκουλα. Αυτό είναι το τελευταίο τους τώρα. Ότι κάνουν σπέκουλα εκεί που δεν μπορούν να έχουν κανένα επιχείρημα και καμία άλλη απάντηση. Νομίζω ότι συνολικά πάντως, κύριε Τιγρητάκη, όλη αυτή η κατεύθυνση της μείωσης των φόρων, μιας επιχειρηματικής και φιλοεπενδυτικής λογικής, ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι κάτι που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πολύ καθαρό στίγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πώς βλέπει την οικονομία να μπορέσει να αρθροποδήσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή είπατε τη λέξη κλειδί, είπατε για το ΣΕΤΕ και σας είδαμε και είχατε παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση. Ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία του τουρισμού, ποια είναι η εκτίμηση. Βλέπουμε μια χρονιά η οποία μπορεί να υπάρχουν μια μικρή αύξηση στις πτήσεις και στις αφήξεις, αλλά διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι. Το Μάιο είχαμε μια κοιλιά έτσι κι αλλιώς. Ποια είναι η δική σας αίσθηση και εκτίμηση? Αυτό δεν είναι μόνο η δική μου αίσθηση. Θα σας μεταφέρω την αγωνία του τουρισμού. Εγώ τώρα που σας μιλάω, έκανα μια βόλτα στο κέντρο, το εμπορικό κέντρο της πόλης και μεταφέρω και την αίσθηση εδώ των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, που βλέπουν ότι δυστυχώς ο τουρισμός που έρχεται πλέον στη χώρα μας είναι ένας τουρισμός χαμηλότερου εισοδηματικού επίπεδου, άρα δηλαδή τα έσοδα που μπορούμε να έχουμε και ο τζίρος που μπορεί να γίνει στην αγορά είναι πάρα πολύ κατώτερος των προσδοκιών. Το βλέπουμε αυτό διότι δυστυχώς, ενώ αφήσει ένα τουρισμό με μια τρομερή δυναμική, με μια προσπάθεια εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς με τις ειδικές μορφές τουρισμού και με μια επένδυση πολύ σε χώρες στόχους προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερου προφίλ, είδαμε ότι αυτό δυστυχώς αφέθηκε στην τύχη του. Αυτά τα χρόνια υπερφορολογήθηκε ο κλάδος, άρα έχασε πάρα πολύ από την δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός. Και βεβαίως το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι ουσιαστικά επαναπαυθήκαμε στο ρεύμα το τουριστικό που ήρθε από κυρίως την Τουρκία, την ανταγωνιστική μας χώρα, που αυτά τα χρόνια είχε μια κάμψη. Κυρία Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι η Τουρκία, και καταλαβαίνουμε όλοι τα προβλήματα. Θα πρέπει εμείς να δούμε πώς ξανά χτίζουμε το τουριστικό προφίλ της χώρας. Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα κομμάτι που θα μπορούσε να φέρει τουρισμό όλο τον χρόνο είναι ο εναλλακτικός τουρισμός. Οι εναλλακτικές μορφές που είναι ουκολίγες και είναι μάλιστα σε αυτό που στην κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε, για παράδειγμα, οι τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος, όπως και να το κάνουμε. Εκεί η Νέα Δημοκρατία θεωρείται ότι μπορεί να δώσει όθηση σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, το είπατε λίγο, να μπει και σε νέες αγορές οι οποίες μπορούν να φέρουν πιο πολλά χρήματα στους τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος στη χώρα μας. Κύριε Τιγρητάκη, το έχουμε αποδείξει αυτό εδώ μεταξύ. Θέλω να σας θυμίσω. Πάνω που το ξεκινήσατε το 2014. Το θεσμικό πλαίσιο για πρώτη φορά για τον αγροτουρισμό, για τον ινοτουρισμό, για τον ιατρικό τουρισμό. Είχαμε κάνει την επιτροπή με την Εκκλησία. Δεν τα προχώρησαν όμως οι επόμενοι. Και δεν προχώρησε τίποτε απολύτως. Το λέω με πόνο καρδιάς, διότι έχω δώσει πραγματικά την ψυχή μου στον τουρισμό. Οι συνεργάτες μου, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ήταν εξαιρετική. Αφήσαμε ένα τουρισμό ο οποίος ήταν σε τρομερή άνοδο, μια εικόνα της χώρας η οποία ήταν εξαιρετικά καλή. Είχε γίνει ξανά η Ελλάδα της μόδας, είχαμε κρατήσει πάρα πάρα πολλές νέες αγορές προσέλκυσης τουριστών και δυστυχώς αυτά τα χρόνια όλα πήγαν στον αυτόματο πιλότο και γυρίσαμε πάλι στις παλιές μας λογικές να μετράμε κεφάλια, να μετράμε αφήξεις χωρίς να μας ενδιαφέρει τα έσοδα να είναι τα αντίστοιχα. Δεν είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε. Η Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος τόπος. Πρέπει να επενδύσει πάρα πολύ και στις υποδομές της, αλλά να επενδύσει πάρα πολύ και στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί να μην επενδύσουμε πάρα πολύ στον πολιτιστικό τουρισμό και γι' αυτό και πιστεύουμε πάρα πολύ στην σύνδευξη του πολιτισμού με τον τουρισμό. Και αν θέλετε αυτό είναι στην αιχμή του δώρατος και του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αθήνα λοιπόν και πολιτισμός. Φαντάζομαι και πιστεύω ότι είναι μέρος της προεκλογικής σας εκστρατείας. Έτσι. Τι λέτε γι' αυτό? Όπως ξέρετε, έχουμε προτάσεις για την Αθήνα, κυρίως δύο εμβληματικά έργα. Το ένα είναι η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του μεγαλύτερου μουσείου της χώρας, του περιβάλλοντος χώρου. Και αντιλαμβάνεται κανείς και τι σημαίνει αυτό και για την ευρύτερη περιοχή των εξαρχείων, όπου έχουμε δηλώσει ότι προφανώς και πρέπει να
να μπει στο χάρτη της ασφάλειας και της δυνατότητας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών να μπορούν να ευχαριστηθούν αυτή την πολύ ωραία και ιδιαίτερη περιοχή της πόλης μας που φιλοξενεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Κύριε Δημοκράτη, όμως εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και αύριο παρουσιάζω και το πρόγραμμα της σκέψης μου, το σχέδιό μου για την αναβάθμιση της Ακαδημίας Πλάτωνος. 2,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας έχουμε ουσιαστικά το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ούτε για το συμβολισμό του, ούτε για τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο που θα μπορούσαμε να προσελκύουμε επισκέπτες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φοιτητές και μέσα από όλο αυτό να δώσουμε άλλη ζωή στην περιοχή συνολικά εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτά τα δύο εμβληματικά έργα, αλλά και με την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη και του σύγχρονου πολιτισμού, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά παντού στην Ελλάδα, μπορούμε να αποκτήσουμε ένα εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μίλαγα με ένα επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται πέριξ των εξαρχείων και μόλις του είπα το σχέδιο, το πλάνο αυτό αναμόρφωσης, ειδικά εκεί της περιοχής του μουσείου, αισθάνθηκε, δηλαδή τον είδες μια ανάταση. Το θέμα είναι, πιστεύετε ότι μπορεί η περιοχή των εξαρχείων να καθαρίσει, να το καθαρίσει, να τέλος πάντων να υπάρξει η ηρεμία, η κατάλληλη, ώστε να τρέξει όλο αυτό το πλάνο? Κύριε Μπιλεντάκη, για την επόμενη κυβέρνηση το δόγμα είναι ασφάλεια για όλους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε περιοχές της Αθήνας, οι οποίες είναι μη προσβάσιμες, οι οποίες είναι γκέτο και οι οποίες, αναφέρομαι προφανώς στα εξάρχεια, έχουν γίνει και τόπος όπου ανθεί το οργανωμένο έγκλημα. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτά από την συντεταγμένη πολιτεία και έχουμε δει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει απίστευτη ανοχή στην οικονομία. Μέσα σε αυτό θα μπει προφανώς ένα τέλος. Mm-hmm. Κύριε Κεφαλογιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και καλό κουράγιο τώρα στη μάχη. Να είστε καλά. Στην Αλφα Αθήνας. Γεια χαρά.